απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν έχω πάει ποτέ σε αυτή την περιοχή, γιατί είμαι από τη Θάσο. Και οι 5 έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Πρέπει να βιαστώ, δεν θα προλάβω τίποτα. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν οι ανατροπές. Πριν περάσουμε στα ρούχα, έχω 2 φακέλους για σας. Surprise! Επέστρεψαν οι φάκελοι! Από αυτή την εβδομάδα στο Shopping Star επιστρέφει το παιχνίδι των φακέλων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Αυτές είναι οι 5 υποψήφιες Shopping Stars της εβδομάδας. Δευτέρα η Βασιλική, Τρίτη η Διαμαντούλα, Τετάρτη η Ανδρομάχη, Πέμπτη η Μαρία, Παρασκευή η Δανάη. Την εβδομάδα ανοίγει η Βασιλική. Αφού δεν έπεσε θέμα νύφη πάλι καλά, γιατί θα πήγαινα με τον νυφικό στο Γιώργο μου και θα πάθαινε 10 εγκεφαλικά. Θα εντυπωσιάσουν τις συμπαίκτριές της οι επιλογές της. Μεγαλώνει λίγο το παπουδάκι μου, αλλά αφού το έχω. Όντως τον έχει, ναι. Την Τρίτη σειρά έχει η Διαμαντούλα. Το χειμώνα δεν κάνουμε τίποτα. Βούλιαξε ο καναπές από την ξάπλα. Θα της φτάσει το μπάτζετ των 400 ευρώ. Την Τετάρτη τη σκυτάλη παίρνει η Ανδρομάχη. Με κοντένει πάρα πολύ και είμαι που είμαι, δεν θέλω άλλο. Είσαι που παραείσαι βασικά, ναι, οπότε βγάλτε. Θα βρει το σύνολο που της ταιριάζει. Μου αρέσει πάρα πολύ το καρό, ακόμα και σε τραπεζομάντιλα. Ειδικά σε τραπεζομάντιλα μας αρέσει το καρό. Την Πέμπτη κάνει τα ψώνια της η Μαρία. Με τα κορίτσια έχουμε βρει πολλά κοινά σημεία. Εγώ δεν έχω κανένα κοινό χαρακτηριστικό με αυτές. Άραγε θα καταφέρει να ολοκληρώσει τις αγορές της μέσα σε 3 ώρες. Έχετε για βρυσούλες, λόγκι, βουνά, ραχούλες. Η εβδομάδα μας κλείνει με τη Δανάη. Θα μείνει μέσα στο θέμα της εβδομάδας. Είμαι άνθρωπος που συνδυάζει ωραία τα ρούχα, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω τι έχω πάθει. Και δεν τα συνδυάζω, ωραία. Ελάτε να γνωρίσουμε τις υποψήφιες Shopping Stars της εβδομάδας. Πρώτη η Βασιλική από τη Σαλαμίνα. Είναι 32 ετών, δημοσιογράφος και βρίσκεται σε σχέση. Από εδώ η Διαμαντούλα, 53 ετών από την όμορφη Θάσο. Ελεύθερη επαγγελματίας και ελεύθερη στη ζωή με 2 παιδιά. Σειρά της 18χρονης Ανδρομάχης από τα Άνω Λιώσια. Είναι φοιτήτρια και βρίσκεται σε σχέση. Καλώς τη Μαρία, 37 ετών από τον Άγιο Δημήτριο. Είναι τραγουδίστρια και ελεύθερη. Και ολοκληρώνουμε με τη Δανάη, 19 ετών από τον Άγιο Στέφανο. Είναι φοιτήτρια και επίσης ελεύθερη. Αυτές είναι οι υποψήφιες Shopping Stars της εβδομάδας. Ποδαρικό με τραγουδίστρια, υπάρχει καλύτερο? Δεν τραγουδάει όμως ακόμη. Θα ήταν και περίεργο, μόνη της. Κοίτα λίγο το ταβάνι μέχρι να έρθει η Ανδρομάχη. Γεια! Γεια σου! Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Το όνομά σου? Ανδρομάχη με λένε. Ας την ακάτσι. Με λένε Μαρία. Α, ωραία. Και με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με το τραγούδι. Oh. Α, αλήθεια.
Πόσο καιρό, από μικρή να φανταστώ. Ναι, ναι, ναι. Τι κομμάτι, δηλαδή λαϊκό. Τραγουδάω λαϊκά. Α, ωραία. Ναι, ναι, παλιό λαϊκό, ρεμπέτικο. Του έντεχνου. Α, τέλειο, δηλαδή όλη του ρεπερτορία θα ακούσουμε εδώ πέρα. Εσύ άνθρωπο έχει. Εγώ φοιτήτρια είμαι, στο πρώτο έτος είμαι. Τι σπουδάζει. Νομική μπήκα. Θα βγει. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι ελεύθερη, έχει σχέση. Είμαι με ένα παιδί εδώ και ένα χρόνο. Παιδί. Δύο σχεδόν. Εντάξει, πάμε πολύ καλά. Το όνομά του. Α, Δημήτρη το λένε. Πολύ ωραία. Όλα τα άμαθες. Εγώ είμαι πολύ ελεύθερη. Η Μαρία είναι πάρα πολύ συμπαθητική, φαίνεται ένας εξωτρεφής άνθρωπος, τώρα δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα είναι έτσι, αλλά πιστεύω ότι θα το πάμε πάρα πολύ καλά. Η Ανδρομάχη μου φαίνεται πάρα πολύ κοινωνική, χαμογελαστή. Παρά την ανάκριση. Έχει ένα υπέροχο χρώμα στα μαλλιά της, το ζηλεύω, θα ήθελα να το κάνω και εγώ. Τι νούμερο είναι. Και είναι πάρα πολύ κομψά ντυμένη. Πού να δεις και τη Διαμαντούλα. Γεια σας. Γεια σου. Αμηχανία. Καλά εσείς. Καλά, ναι. Εγώ κορίτσια είμαι η Διαμαντούλα και ήρθα από τη Θάσο. Μέλη έφερες. Εσείς. Λέγεστε. Εμένα με λένε Ανδρομάχη. Χάρηκα πολύ. Εμένα με λένε Μαρία. Χάρηκα πάρα είμαι πολύ. Είμαι από την Αθήνα. Ναι, και εγώ από την Αθήνα είμαι. Από τη Θάσο ήρθατε. Από τη Θάσο. Αλήθεια. Για το Shopping Star. Αποκλειστικά. Έχει μια θεία εδώ. Αλήθεια, μπράβο. Ήταν μια μεγάλη μου επιθυμία. Ήθελα να έρθω από την αρχή του παιχνιδιού, αλλά για διάφορους λόγους δεν γινότανε. Ταμποφόρ. Τώρα όμως βρήκα την ευκαιρία και έχω κάνει μια μεγάλη μου επιθυμία πραγματικότητα. Και ήρθατε εδώ πέρα. Κολυμπώντας. Πώς, δηλαδή. Μένουν τα κορίτσια μου εδώ, είναι φοιτήτριες και ήταν η ευκαιρία μου να έρθω. Έχετε παιδιά. Έχω παιδιά. Είστε παντρεμένοι. Υπήρξα. Για Ματουλή, τι ασχολείστε. Με τα τουριστικά ασχολούμαι στη Θάσο. Τουριστικά. Τουριστικά. Δηλαδή. Έχουμε δωμάτια. Η κυρία Διαμαντούλα είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, καλοστεκούμενη. Πού στέκετε. Λόγω του στυλ της που είναι πιο ιδιαίτερο αλλά chic, θα έχει αβαντάζ αυτήν την εβδομάδα ή τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται. Βέβαια, αν κάνει και τις σωστές επιλογές. Η Ανδρομάχη μου φαίνεται ένα υπέροχο κορίτσι, νέο. Μου αρέσει πάρα πολύ και το στυλ της και ο τρόπος που μιλάει. Μου είναι πάρα πολύ συμπαθητική. Δανάη, πού είσαι? Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε? Καλά. Καλά. Εσύ? Καλά, μια χαρά. Μέχρι τώρα. Πώς σας λένε? Α, ωραία. Εμένα με λένε Ανδρομάχη. Μελλοντική δικηγόρος. Εγώ είμαι Μαρία. Ρεμπέτησα. Εγώ είμαι Διαμαντούλα. Καλωστεκούμενη. Εγώ είμαι η Δανάη, με 19. Σπουδάζω δοκιμές επιχειρήσεων. Τώρα είμαι στο πρώτο έτος. Όλα τα νεούδια. Και παράλληλα ασχολούμαι και με το χορό. Α, πολύ ωραία. Χορό. Τι χορό? Τραπ. Μπαλέτο, σύγχρονο, hip hop. Λίγο απ' όλα. Είσαι ελεύθερη, είσαι σε σχέση. Είμαι ελεύθερη. Και έτσι θα ναι. Μείνω. Ωραία, μια χαρά. Με περικυκλώσατε. Παραδώσου. Η Δανάη είναι ένα νέο κορίτσι, γεμάτο ζωή. Έχει πολύ ωραίο παράστημα, περπάτημα και αέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Η Διαμαντούλα έχει ένα ιδιαίτερο στυλ, το δικό της και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Θασίτικο. Και πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Τι λέτε, να γνωρίσουμε και το πέμπτο κορίτσι της παρέας μας. Πάμε να πάμε το δούμε. Φυσικά. Γεια σας κορίτσια, είμαι η Βασιλική, είμαι 32 χρονών και μένω στην όμορφη Σαλαμίνα. Είμαι δημοσιογράφος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι. Σχέση. Εδώ και 14 μήνες έχω σχέση με τον Γιώργο μου, είμαι πολύ ερωτευμένη και μένουμε μαζί. Στον ελεύθερό μου χρόνο κάνω σκοποβολή, έχω αρχίσει τους τελευταίους 3 μήνες. Αμάν. Και μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Ελπίζω να περάσουμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, ας κερδίσει η καλύτερη. Θα τα πούμε στο πλατό. Πώς σας φάνηκε? Α, εντάξει, ήταν πολύ όμορφη η αλήθεια είναι. Πολύ δυναμική. Ναι. Κάνει σκοποβολή. Αυτό πεποίθηση. Σκοποβολή, πραγματικά θα το σώσει αν δεν κερδίσει. Και βρήκε τελικά και κάποιον άλλο που έχει σχέση. Ναι, εντάξει, δεν είμαι μόνη μου τώρα. Η Βασιλική μου φάνηκε. Επικίνδυνη, ε. Αποφασισμένη για να κερδίσει. Πιστεύω ότι δεν θα τη κάνω το χατήρι. Έχει όπλο. Θα είμαι εγώ η νικήτρια. Θα στείλω τι πώ σα και κορίτσια. Εμένα, κορίτσια, δεν μου άρεσε το τζιν όπω τη στέκεται επάνω τη. Και το μποτάκι που φοράει. Η Βασιλική είναι μια δυναμική κοπέλα. Ασχολείται με τη σκοποβολή και αυτό δείχνει ότι έχει βάλει στόχου. Καλό. Και νομίζω ότι του πρέπει να του κερδίζει. Τι θέμα θα θέλετε για αυτή την εβδομάδα? Εγώ βασικά θα ήθελα κάτι σε βραδινό. Να έχει λάμψη, να λάμπει, λίγο έτσι, να είναι πιο extreme. Φιλό τακούνι. Εντάξει, ναι, αν και με το χορό λίγο δύσκολο, αλλά τα καταφέρνουμε. Για να μου αρέσουν πάρα πολύ τα τακούνια και τα λαμπερά, αλλά προτιμώ πάρα πολύ και το μαύρο. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο ένα πρωινό ντύσιμο, γιατί έτσι δίνομαι και στην καθημερινότητά μου και πιστεύω θα αναδείχνει περισσότερο τα προσόντα μου. Κορίτσια, πάμε να δούμε το θέμα, γιατί έχω πολύ άγχος εγώ προσωπικά. Πάμε. Πάμε. Γεια σας κορίτσια μου και καλή σας εβδομάδα.
Το παλτό είναι ένα κομμάτι κλειδί στην ντουλάπα κάθε γυναίκας. Και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το χειμώνα μας κρατάει ζεστές και δεύτερον, γιατί είναι ούλτρα στυλάτο. Ένα σωστό και μοδάτο πανωφόρι, είτε έχει ωραία ματιέρα, είτε ωραίους γιακάδες, ενδιαφέρον μήκος ή πολύ ωραίο χρώμα, δίνει ένα τεράστιο συν στο συνολικό μας look. Αυτό είναι και το θέμα σας, μοδάτι με παλτό το πρωί. Έχετε 3 ώρες και 400 ευρώ και θα πάτε και κομμωτήριο. Καλή επιτυχία! Πώς σας φάνηκε, κορίτσια? Εγώ παράπονο δεν έχω, πρωινό είναι, παλτό που τα αγαπώ. Ωραία, εγώ το αντίθετο. Παλτό ποτέ δεν έχω βάλει, δεν ξέρω. Πάντως πέσαμε σε πρωινό θέμα, το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συζητούσαμε. Αλλά εντάξει, κάτι θα βρούμε σίγουρα. Εντάξει, το θέμα δεν μου αρέσει. Γιατί πρώτα απ' όλα παλτό δεν έχω ξαναδοκιμάσει πάνω μου, θα είναι η πρώτη φορά. Ναι. Οπότε το φοβάμαι και λίγο αυτό. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, θα τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, άλλωστε. Κορίτσια, έχουμε και κομμωτήριο. Πώς νιώθετε? Χαίρες. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και εγώ επίσης, να σε περιποιείτε κάποιος, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, σίγουρα. Ναι. Δεν συγκρίνεται με το να τα κάνεις μόνη σου. Και από 2,5 ώρες έχει πάει 3 ευτυχώς. Έχουμε κερδίσει. Οπότε, και αυτό το. Ναι. Και μισή αυτό ώρα περισσότερο. Ναι, ναι. Οπότε ελπίζω να προλάβουμε. Ξετρελάθηκα πραγματικά με το γεγονός ότι θα έχουμε κομμωτήριο στο κόνσεπτ. Με τέτοιο μαλλί. Σίγουρα θα αφαιθώ στα χέρια του κομμωτήρι, της κομμώτριας. Τα μαγικά. Και ελπίζω να πετύχω το καλύτερο αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε την ντουλάπα της Βασιλικής. Πάμε. Σήμερα πάμε Σαλαμίνα να βρούμε τη Βασιλική. Εδώ συνεδριάζει το Οικογενειακό Συμβούλιο. Αυτή είναι Θέα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην όμορφη Σαλαμίνα. Πάμε να σας δείξω τα ρούχα μου. Γεια σου, Βασιλική από τη Σαλαμίνα. 200 ευρώ το μήνα ξοδεύει για ρούχα η Βασιλική. Μια χαρά η δημοσιογράφος. Κορίτσια, να την καλοπιάσετε, μη βγάλει τα άπλυτά σας στη φόρα. Δικό σου είναι το γραφείο, ψάρωσα. Τι είναι αυτό το installation, σε μουσείο έχουμε έρθει? Πιτάρωνε είναι αυτή. 180 ευρώ. Μου θυμίζει ξενώνα. Όντως θυμίζει ξενώνα. Ειδικά άμα δεις την κρεβατοκάμαρα, είναι σαν να έκλεισες δωμάτιο σε θέρετρο. Έλα, Βασιλική, φτάνει. Πάμε στα ρούχα σου. Να σας δείξω τα αγαπημένα μου κομμάτια, λοιπόν. Έχουμε υψηλές προσδοκίες. Αυτό το κρουαζέ φόρεμα. Όπα. Είναι από τα αγαπημένα μου. Oh. Το πήρα για τη βάφτιση της ανιψιάς μου. Μου το έκανε δώρο ο Γιώργος μου. Θα ήθελα κι εγώ ένα Γιώργο για να μου πάρει φουστάνι. Γιάννη, δεν θες? Μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω φορέσει με μπότες, το έχω φορέσει με πέδιλα. Είναι γενικότερα ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, πολύ άνετο και το αγαπώ. Φυσικά και σου πηγαίνει αυτό το χρώμα, υπέροχο βεραμάν, φυσικά και σου πηγαίνει το μοτίβο, φυσικά και σου πηγαίνει αυτή η αέρινη ματιέρα, η ζώνη στη μέση, το κρουαζέ αυτό στυλ. Μπράβο σου, πολύ ωραίο ρούχο. Ο Γιώργος μου έχει πάρα πολύ ωραίο γούστο. Φαίνεται εξάλλου. Από πού? Από το δίμετρο κορμί που διάλεξε. Εντάξει, όχι και δίμετρο. Αυτό σαρκασμός. Γενικότερα του αρέσει ότι αρέσει σε μένα. Θέλει να είμαι άνετη. Oh. Δεν έχει πρόβλημα. Είτε είναι κάτι πιο σεξι, είτε είμαι με φόρμες, πάντα με βρίσκει ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, να σε βρίσκει και ο σύντροφός σου, όμορφη και ελκυστική, με ό,τι και αν φορέσεις και όπως και αν είσαι. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, είναι καπετάνιος ο Θαλαμίγο, με προσέχει πάρα πολύ, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, αν και κάτι λείπει. Ελπίζω όμως να μπει σύντομα. Ελπίζω η Βέρα. Και τον αγαπώ πάρα πολύ. Άρα είσαι καπετάνισσα λοιπόν. Της ταιριάς. Εύχομαι πολύ σύντομα να φορέσεις το χέρι σου και αυτό που ζητάς. Αποφεύγουν να πουν τη λέξη. Το επόμενο ρούχο που θα σας δείξω. Περιμένω. Που είναι και αυτό αγαπημένο μου κομμάτι. Είναι αυτό το slip dress, το κόκκινο. Κόκκινο. Μπορτό, δεν είναι κόκκινο ακριβώς. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το sex appeal που έχει αυτό το φόρεμα. Το ραντάκι του που φαίνεται το δέρμα. Υπέροχο το χρώμα, αυτό το σκούρο, το μπορντό. Σου πάει πάρα πολύ στην ψυχρή επιδερμίδα σου. Μπράβο, πολύ ωραία. Το αγόρασα για να το φορέσω στο κόκκινο χορό. Πού? Στην Πάτρα, γιατί από εκεί είμαι, από την ωραία μας Πάτρα. Ποιος είναι ο κόκκινος χορός της Πάτρας? Πρώτη φορά τον ακούω. Τον Γαύρον. Ο κόκκινος χορός στην Πάτρα είναι μία εκδήλωση που είναι όλοι ντυμένοι στα κόκκινα. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ μουσική, έχει φαγητό, είναι φοβερά. Πρέπει να έρθετε στην Πάτρα στο καρναβάλι για να το καταλάβετε. Και το πήρα και το φορέσα εκεί πρώτη φορά. Δεν είναι ακριβώς κόκκινο, δεν το έλεγα, είναι μπορντό. Τώρα δεν ξέρω αν ταιριάζει και γενικά παίζουν όλοι με τις αποχρώσεις, πολύ καλή επιλογή. Θεωρώ ότι κολακεύει πάρα πολύ το κορμί της κάθε γυναίκας, ό,τι σωματότυπο και να έχει. Είναι υπερσυγκλό. Όπως λέει και η Βίκη, είναι συγκλό. Για μένα όμως δεν είναι συγκλό. Σας
Σαλαμίνα, μένουμε μαζί εδώ. Πόσο? 10-11 μήνες. Ερωτική μετανάστρια, τι να κάνω για τα μάτια του Γιώργου μου όλα. Αν είναι να πάω ερωτική μετανάστρια στο συγκεκριμένο σπίτι με αυτή τη θέα. Και τον Γιώργο. Φεύγω τώρα. Το επόμενο ρούχο που θα σας δείξω. Βασιλική, σε ζηλεύουν. Είναι αυτό το τζάκετ, το μιλιτέρ. Είναι και αυτό ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Όπως βλέπετε, έχει πάνω την Άρτα και τα Γιάννενα. Το κέντημα πίσω στο μπουφάν μου θυμίζει παραδοσιακή ποδιά από στολή, καραγκούνα. Πού το βάζεις? Αυτό το τζάκετ το φοράω συνήθως όταν πάμε για σκοποβολή με τον Γιώργο μου, γιατί κάνουμε και σκοποβολή. Είμαστε πάρα πολύ δραστήριο ζευγάρι. Έχω περιέργεια να μας δείξεις πώς είναι αυτός ο Γιώργος, θα τον δούμε. Αυτός με το δίκανο. Με περνάνε για το στόχο μου αυτό, θα μπορούσαν να με περάσουν για το στόχο άνετα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Επικίνδυνο τζάκετ. Είναι χαριτωμένο, τσαχπίνικο. Σαν την ιδιοκτήτρια. Και εγώ θα το φορούσα το συγκεκριμένο, όχι για σκοποβολή, για να πάω για κυνήγι. Μείνε στα ρεμπέτικα. Τώρα θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου παπούτσια. Αρχίζοντας από... Αυτό το ζευγάρι πέδιλα είναι πολύ απλά, αλλά είναι πολύ όμορφα, είναι πολύ σεξι. Oh. Το φοράω μόνο βράδυ, δεν είναι ένα παπούτσι που το φοράς πρωί. Μπορείς να το φορέσεις και απόγευμα για ένα χαλαρό ποτό, φαγητό. Αυτό το πέδιλο είναι διαχρονικό. Φοριέται με όλα, για όλους τους λόγους και για πάντα. Ακόμα και πρωί, αν έχεις κάπου καλά να πας. Στο Γιώργο μου αρέσουν πάρα πολύ τα ψηλά τακούνια. Τα θεωρεί πολύ σεξι. Πιστεύει ότι μου πάνε πολύ. Του αρέσουν, ναι, πολύ. Είπα και εγώ, θα μιλήσεις για τον Γιώργο πάλι. Και άργησε. Με τον Γιώργο μου γνωριστήκαμε σε ένα νυχτερινό μαγαζί που δούλευα κάποιο διάστημα. Τον μέθησες. Και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα, αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα. Δεν πίνεις γι' αυτό. Και οπότε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε πολύ καλά για ακόμα πολύ καιρό. Για πάντα. Α. Άστε να φάει την πατάτα, είναι. Άστε να χαρεί. Μετά θα αλλάξει στυλ. Η Βασιλική. Ο Γιώργος. Α. Το επόμενο παπουτσάκι που θα σας δείξω. Βασιλική, σε θάβουνε. Είναι αυτά. Είναι κροκό. Ξόφτερνα. Κρυώνεις. Πάρα πολύ βολικά, με τετράγωνο τακούνι. Τα φοράς και χωρίς καλτσόν, τα φοράς και με καλτσόν. Oh. Και συνεξόφτερνα φοριέται και το χειμώνα. Μ' αρέσει που έχει πίσω κενό και υπάρχει το λουρί. Μ' αρέσει που είναι μυτερό, μ' αρέσει το κροκό, μ' αρέσει και με κάλσα. Μ' αρέσει και με γυμνό πόδι, μπράβο. Μ' αρέσουν τα παπούτσια. Στις περισσότερες γυναίκες αρέσουν. Έχω μία τρέλα. Έχω πάρα πολλά στη συλλογή μου. Και θέλω να είναι λίγο πιο ιδιαίτερα. Εγώ δεν θα έλεγα το ίδιο για τα παπούτσια. Εγώ έχω λίγα και καλά. Τα έχω φορέσει μόνο 2 φορές, είναι η αλήθεια. Μόνο! Αλλά και τις 2 φορές που τα φόρεσα, τους άρεσαν. Σε όλους. Σε ποιους όλους? Έλατε. Στο Γιώργο, μήπως. Τώρα τι έχουμε? Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι αυτές οι μπότες. Η Πασίας. Γενικότερα δεν είμαι πολύ φαν. Δεν τις αγαπώ πολύ τις μπότες. Τις συγκεκριμένες όμως τις λάτρεψα, γιατί είναι πολύ απλή γραμμή τους. Άλογο έχεις. Έχουν πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Δεν τις έχω φορέσει, όπως βλέπετε, είναι καινούργιες. Έχω ακριβώς το ίδιο παπούτσι και εγώ. Κακώς δεν τα έχεις φορέσει ακόμα. Φόρεσέ τα και μετά πιστεύω ότι δεν θα τα βγάλεις ποτέ από τα πόδια σου. Αυτή η μπότα μου κίνησε το ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ απλή γραμμή της. Είμαι πιο πολύ αθλητικός τύπος. Είναι η μόνη μπότα που έχω στη τουλάπα μου. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, έχεις πολύ ωραία κομμάτια. Και επίσης ευκολοσυνδύαστα, δηλαδή μπορείς να τα κάνεις mix and match πάρα πολύ εύκολα. Τώρα που πάμε? Τώρα θα σας δείξω μερικές από τις αγαπημένες μου τσάντες. Τσάντες. Αυτή η καθόλου φανταχτερή τσάντα είναι της μαμάς μου. Της την έχω πάρει. Είναι πολύ άνετη, χωράει πάρα πολλά πράγματα, χωράει τα πάντα βασικά. Η μαμά, σούπερ γούστο, ε! Και το κόκκινο. Και πάρα πολύ ωραία η ματιέρα, το δέρμα αυτό το σκληρό, αλλά το οποίο δεν είναι πάρα πολύ σκληρό. Μου αρέσει πάρα πολύ και τη βρίσκω πάρα πολύ φινή ιδέα, κορίτσια, το πρωί να κρατάτε μια ωραία κόκκινη τσάντα. Φανταστική πινελιά και πολύ αισιόδοξη. Ό,τι και να τη ζητήσω της μαμάς μου το δίνει. Μπράβο, μαμά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι πάρα πολύ καλή. Έχω την καλύτερη μαμά του κόσμου. Θα τη στείλω και φυλάκια. Ζωήτσα μου, φυλάκια. Μου λείπει πάρα πολύ, αλλά κατεβαίνω και τη βλέπω αρκετά συχνά. Έρχεται και αυτή εδώ Σαλαμίνα και με βλέπει για Σαββατοκύριακο. Τι τραβάει. Να ξεκουράζεται κι αυτή. Και εμένα τα κορίτσια μου λείπουν πάρα πολύ. Εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ μακριά δεν μπορώ να κατεβαίνω τακτικά. Για το Shopping Star όμως. Όποτε μπορούμε βρίσκουμε χρόνο να είμαστε μαζί. Θα σας δείξω και τη δεύτερη αγαπημένη μου τσάντα. Από τις αγαπημένες μου. Είναι αυτό το βραδινό, πιο βραδινό τσαντάκι. Αν και μπορείς να το φορέσεις και
Απόγευμα νομίζω. Είναι πιο μπόχο στυλ. Όχι και απόγευμα τώρα το κλατς. Όχι. Δεν είναι μπόχο. Είναι απλά διαφορετικό με πάρα πολλά elements επάνω. Στοιχεία δηλαδή επάνω. Είναι πιο statement κομμάτι από τα κλατς που φοράνε συνήθως το βράδυ. Και μ' αρέσει πολύ. Εγώ δεν ξέρω τι είναι τα κλατς, αλλά αυτό μου αρέσει πολύ. Είσαι νινή ακόμα. Και τώρα? Κοσμήματα φορά πολύ λεπτές γραμμές, δεν μου αρέσουν τα πολύ φανταχτερά. Θα σας δείξω. Άντε, δείξε. Αυτό το κολιέ, τα μαργαριτάρια, είναι της γιαγιάς μου. Έχει πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα. Την έχω χάσει πρόσφατα. Όλα τα δώρα που μας κάνουν οι συγγενείς και φίλοι σίγουρα είναι σημαντικά για μας και καλά κάνεις, σου αρέσει. Το είχε δώσει γιατί μου αρέσουν οι πέρλες πάρα πολύ. Το συνδυάζω με κάποιο φόρεμα, το βράδυ. Το φοράω σπάνια βέβαια. Δεν θέλω και να το χάσω. Εγώ δεν φοράω πέρλες, αλλά θα σου προτείνω τις συγκεκριμένες πέρλες να τις φορέσεις στο γάμο σου με τον Γιώργο, που ελπίζω να είναι σύντομα. Έτσι, μπράβο. Έχω πάρει το όνομά της, Βασιλική και η γιαγιά μου. Της είχα δυναμία, μας έχει μεγαλώσει, έμενε κάτω από το σπίτι μας. Οπότε ήταν σαν δεύτερη μαμά στην ουσία. Μας έχει μεγαλώσει και εμένα και την αδερφή μου. Οι γιαγιάδες είναι σαν δεύτερες μαμάδες, μεγαλώνουν τα εγγόνια τους με πολύ αγάπη και θαλπορή. Το επόμενο κομμάτι που θα σας δείξω... Τι είναι? Είναι αυτά τα σκουλαρίκια. Είναι της μαμάς μου κι αυτά. Τη θυμάμαι που πολύ μικρή να τα φοράει. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα που έχει η πέτρα τους. Είναι με κλιπάκι. Vintage κομμάτι, πολύ αγαπημένο. Της μαμάς. Εμένα πάλι αντιθέτως δεν μου αρέσει το χρώμα που έχει η πέτρα τους, αλλά συνδυάζεται ωραία με το χρυσό που έχει στο περίγραμμα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα vintage κομμάτια, ειδικά σε σκουλαρίκια. Θεωρώ ότι σου αλλάζουν όλο το ντύσιμο, μπορεί να στο φτιάξει ένα αξεσουάρ, αν είναι το σωστό. Πάρα πολύ ωραία σκουλαρίκια, vintage διάθεση, τα αγαπώ. Τα βρίσκω πολύ κομψά κάθε μέρα, όλη μέρα και όποτε θες. Θα σας δείξω τώρα κάποιες αγαπημένες μου φωτογραφίες. Επιτέλους. Εδώ είμαι στην Κρήτη, διακοπές. Και τι κάνεις? Πριν 2 χρόνια. Δεν είμαι με τον Γιώργο μου. Τώρα αυτό δεν είναι δίκαιο. Λες, ε. Εγώ ήθελα με τον Γιώργο. Είμαι με την αδερφή μου, τα νύψια μου, το σοϊ γενικότερα ολόκληρο. Είχαμε κατεβεί για ένα γάμο, γιατί είναι ο γαμπρός μου από την Κρήτη. Γαμοπύλαφο έφαγε. Όχι βομολογίες. Φορά ένα κίτρινο φόρεμα, αέρινο. Τα φοράω πάρα πολύ το καλοκαίρι αυτά τα φορέματα. Με βολεύουν με σαγιονάρες, με πέδιλα, με οτιδήποτε. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα καλοκαιρινό, κίτρινο με ρίγα. Έχεις βάλει μια ωραία country zone, έχεις δημιουργήσει μια πολύ ωραία μπόχο διάθεση, χωρίς να υπερβάλλεις. Αέρινη φυσική κούκλα, μπράβο. Και τι ωραία παραλία, τι ωραία στην Κρήτη. Εδώ δεν είμαι με τον Γιώργο μου διακοπές μαζί, γιατί δεν τον έχω γνώρισει ακόμα. Το γνώρισα 3 μήνες μετά. Ο Γιώργος θα έχει λόξιγκα με τόσα που έχεις αναφέρει για εκείνον. Και λίγα λες. Η επόμενη φωτογραφία που θα σας δείξω. Είμαι στο σπίτι μου. Oh. Ένα βράδυ πριν βγω για ποτό με τις φίλες μου. Ο Γιώργος. Φοράω ένα δερμάτινο τοπάκι και ένα mom's fit jean. Πώς το είπε? Αυτά τα πολύ άνετα, μου αρέσουν. Είσαι όμορφη και εκεί. Αλλά. Δεν θεωρώ όμως ότι αυτό είναι ένα ωραίο ντύσιμο για να βγεις έξω με τις φίλες σου το βράδυ. Φοράω βλεφαρίδες σε αυτή τη φωτογραφία. Η αλήθεια είναι ότι φόραγα 3 χρόνια βλεφαρίδες. Ποιες βλεφαρίδες? Δεν είχα χρησιμοποιήσει μάσκαρα. Δεν βάφαμε πολύ έντονα, δεν μου αρέσει το έντονο βάψιμο. Εδώ μου τα χαλάς. Οι βλεφαρίδες, το μπουστιέ, το styling, δεν ξέρω. Μου κάνει 90s. Αλλά λίγο πετυχημένο να είναι. Θα το ήθελα λίγο πιο πετυχημένο. Στις φωτογραφίες μου δεν θα δείτε πολλές αλλαγές στα μαλλιά μου. Δεν τα αλλάζω. Έχω βρει το στυλ μου και μου αρέσει. Ωραία είναι. Τα έχω έτσι 15 χρόνια σίγουρα. Έχω υπάρξει και ξανθιά. Ένα φεγγάρι. Ολόγιο μου. Αλλά τώρα πια δεν τα αλλάζω. Μου αρέσουν. Μην τα αλλάξεις τα μαλλιά σου. Σου πάνε πάρα πολύ. Είναι μακριά, είναι υπέροχα. Το χρώμα ταιριάζει με την επιδερμίδα σου, με το στυλ σου, με όλα. Πάμε τώρα να δούμε τα αγαπημένα σύνολα της Βασιλικής. Αυτό είναι ένα πρωινό σύνολο. Το έχω επιλέξει γιατί είναι πολύ άνετο. Μου αρέσουν αυτές οι φούστες, οι πιο μίντι, πιο μακριές. Το έχω συνδυάσει με ένα jean bomber jacket. Ένα backpack που είναι πολύ άνετο και χωράει τα πάντα. Και? Από μέσα ένα t-shirt απλό, απλό, λιτό και πέριτο. Παρόλο που είναι φλεβάρης κι όμως είναι ένα look που μπορεί να διαθέτει φλωράρ, αλλά το έχεις κάνει κάπως χειμερινούλη. Με μία μικρή εξαίρεση. Επειδή κάνει κρύο το Φλεβάρι, θα ήθελα να μην έχεις βάλει t-shirt και να έχεις βάλει ένα πλεκτό. Λευκό, μαύρο, γκρι, ό,τι θες εσύ. Θα κρατούσα τη φούστα με το φανελάκι, το λευκό, και δεν θα έβαζα τίποτα άλλο. Ούτε τη τσάντα, ούτε το τζιν. Από κοσμήματα επιλέγω αυτά τα 2 κολιέ. Το ένα είναι δώρο του Γιώργου μου.
και το φοράω πάντα, δεν το βγάζω ποτέ. Και το άλλο μου το έχει κάνει δώρο η κολλητή μου, η Κωνσταντίνα, στη γιορτή μου, και αυτό δεν το βγάζω ποτέ. Εμένα μου αρέσει αυτό που είναι του Γιώργου και ας μην ξέρω ποιο είναι. Έλεος, κάτω τα χέρια από τον Γιώργο. Αυτό είναι ένα βραδινό σύνολο. Φοράω ένα ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι. Μου αρέσουν τα ψηλόμεσα, είτε φούστες είτε παντελόνια. Μου αρέσει πολύ αυτό το πουκάμισο με το φραμπαλά. Η καμπαρδίνα είναι από τις αγαπημένες μου. Μου αρέσει το καμιλό το χρώμα πάρα πολύ. Τα παπούτσια που έχω επιλέξει, που δεν θα αρέσουν σίγουρα στη Βίκη γιατί έχουν φιάπα, αλλά αρέσουν σε μένα. Είναι και αυτά από τα αγαπημένα μου. Είναι πάρα πολύ άνετα και είναι πολύ ψηλά. Και ένα απλό τσαντάκι βραδινό με αλυσιδούλα. Το καμιλό παλτό δεν είναι πολύ βραδινή λύση. Είναι πιο πολύ πρωί-απόγευμα. Μου αρέσει πολύ το ψηλόμεσο. Ο παντελόνι που κάνει λίγο ματαντόρ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που από πάνω έχει βάλει τέτοιο τύπο που κάνει στο Βικτωριανό με βολάν και έχει ένα πολύ ολοκληρωμένο look. Δεν μ' αρέσουν τα παπούτσια με τι πλατφόρμε και τι τακουνάρε και την παρέτα μπροστά γιατί σε αδικούν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρυσά κοσμήματα και μ' αρέσει πολύ και το τσαντάκι σου. Με αυτό το σύνολο νιώθω πολύ όμορφα, πολύ άνετα, πολύ θηλυκή και φυσικά αρέσει και στο Γιώργο μου. Αν δεν αρέσει το Γιώργο, φυσικά δεν θα το φορέσουμε. Ο Γιώργος έχει έρθει να διαγωνιστεί, όχι η Βασιλική. Μέχρι να σταματήσει ο λόξικας του Γιώργου, πάμε στο σαλόνι μας να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Το βραδινό του σύνολο σας άρεσε γενικά. Δεν μου άρεσε το πουκάμισο που είχε όλη αυτή την πληροφορία για βράδυ. Εμένα μου άρεσε πολύ το πουκάμισο. Δεν μου άρεσε το παλτό, ούτε το παντελόνι της. Και μου άρεσε και το... η τσάντα που φορούσε. Εμένα είναι η αλήθεια, δεν μου άρεσε το βραδινό της ντύσιμο. Διότι δεν ξέρω, ήταν ένα απλό παντελόνι και ένα απλό πουκάμισο. Εντάξει, αυτό για μία βόλτα βγαίνει, δεν ξέρω τώρα να πας. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ το από μέσα. Δηλαδή, ειδικά με το τσαντάκι που το συνδύασε, μου άρεσε πολύ. Η Βασιλική αφήνει πίσω της τη Σαλαμίκονο και αναχωρεί με το μαγικό βανάκι του Shopping Star και τον οδηγό της καρδιάς μας που επέστρεψε δρυμύτερος. Πού ήσουν, άρε ψηλέ! Προορισμός της Βασιλικής, μια περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της, αφού βεβαίως πρώτα μάθει το θέμα της εβδομάδας. Πώς νιώθεις που είσαι πρώτη στη σειρά? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα είμαι πρώτη. Περιμένω πώς και πώς να δω τα κορίτσια. Χαίρομαι, αν και έχω λίγο άγχος, αλλά θα περάσει. Εγώ στήσω να χωρώμαι πάρα πολύ, Βασιλική. Χαίρομαι που είσαι έτσι χαλαρή. Εντάξει, έχουμε καλή επιτυχία. Τι θέμα θα ήθελες? Το θέμα θα ήθελα να είναι σίγουρα κάτι βραδινό. Δεν θα ήθελα σίγουρα το θέμα να έχει μπότες, γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου. Εγώ θα ήθελα με μπότες, γιατί μου ταιριάζει και έχω πάρα πολλές στην ντουλάπα μου. Ήρθε η ώρα να δω το θέμα μου. Επιτέλους. Γεια σου, Βασιλική. Καλή εβδομάδα. Το θέμα σου είναι μουδάτι με παλτό το πρωί. Έχεις 3 ώρες και 400 ευρώ για να τα καταφέρεις και θα πας σε κομμωτήριο. Καλή επιτυχία. Τα αγαπώ τα παλτά, έχω και εγώ πολλά κομμάτια στην τουλάπα μου, αλλά γιατί πρωί. Θέλω κάτι πιο βραδινό, αλλά θα το βρούμε, εντάξει. Πρέπει και λίγο να δούμε την πρωινή μας εμφάνιση, γιατί πολλές φορές οι Ελληνίδες υπερβάλλουμε. Και κάθε ώρα της ημέρας και κάθε περίσταση στη ζωή μας έχει άλλο dress code. Πώς να το κάνουμε? Μπορώ να έχω το φακελό μου, παρακαλώ? Μόνο αν πεις κουλικομερμικό τρυπά. Άντε, πάρτο μου. Α, πολύ ωραία, Κηφισιά. Δεν έχω ψωνίσει ξανά στην Κηφισιά. Πιστεύω όμως ότι θα βρω τα κομμάτια που θέλω. Έχει πολύ ωραία μαγαζιά από ό,τι έχω ακούσει. Για να δούμε. Τόνια στην Κηφισιά. Ζήλεψες? Θα σε φτάσει το budget για να συνδυάσεις το παλτό με όλα τα υπόλοιπα? Μου αρέσει που έχει και κομμωτήριο το θέμα, αν και δεν κάνω πολλές αλλαγές στα μαλλιά μου. Αλλά θα είναι ωραία να μου τα φτιάξει και κάποιος άλλος μια φορά. Ευκαιρία είναι, συνάδελφε. Δες, φτάσαμε Κηφισιά. Γαμπρός ο ψηλός. Έφτασα στην Κηφισιά, πάμε για ψώνια. Η 32χρονη δημοσιογράφος ξεκινά το σαφάρι του shopping στην Κηφισιά, αναζητώντας ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, ενώ θα πάει και κομμωτήριο, μέσα σε 3 ώρες και με 400 ευρώ. Καλή αρχή, Βασιλική. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μου δείξετε συνολάκια με παλτό. Πολύ ωραία, για να δούμε τι έχει. Σε κάτι τέτοιο. Δεν θέλω μαύρο με τίποτα. Και σε λευκό θα ήταν πολύ ωραίο. Δεν θέλω πλεκτό με τίποτα. Είναι ψηλό πλεκτό. 0 στα 2. Δεν διαγράφει, έχει πολύ ωραία ποιότητα και μπορούμε να το συνδυάσουμε πολύ ωραία με ένα teddy bear παλτό. Teddy bear. Σε πιο... πιο ψηλό. Όχι, σε πιο ανοιχτό χρώμα. Όλο διαφωνίες έχεις. Ναι, ωραία. Οπότε θα πάρω αυτά. Κάτι σε ψηλόμεσο παντελόνι θέλω. Τζίνα, έχετε? Ναι. Πούντα. Πολύ ωραία εφαρμογή έχει αυτό. Ωραία, ναι. Σε τι άλλο χρώμα θέλω? Και σε λευκό.
Ωραία, και τα δύο θέλω. Δεν θέλω αυτό το πλεκτό. Τέλεια. Και μπορούμε να το συνδυάσουμε και με ένα με ωραίο πουλοβεράκι. Σε λευκό θα ήταν πολύ ωραίο και αυτό. Όχι, θέλω αυτό, το ζιβάγκο. Καλά, ντε. Ωραία, πιο save επιλογή. Save. Θέλω και κάτι σε πουκάμισο. Πολλά θέλει. Μπορείς να το συνδυάσεις ωραία με το λευκό παντελόνι και με το τζιν. Δες. Oh. Και δεν είναι και ωραία με το ψηλό μισό παντελόνι. Θα δούμε και αυτό. Μπορούμε να το δούμε και σε αυτή την απόχρωση που συνδυάζεται ωραία με τη γούνα. Ωραία. Και άλλο ένα παλτό σε άλλο χρωματάκι, να δω το λευκό. Θα σου πέσουν. Είναι αυτό εδώ. Που είναι η πιο save επιλογή. Άντε πάλι με το save. Σε πες δεν υπάρχει. Όχι, αυτή είναι η απόχρωση του Ivoire. Ωραία. Θα πάρω αυτά. Το δοκιμαστήριο. Πέρα. Πάμε από εδώ. Πολύ ωραίο σύνολο, είναι total white, μου αρέσει πολύ το λευκό, είναι πολύ λαμπερό χρώμα σαν εμένα. Το πέτυχες με την πρώτη, λευκό με ροζ, αγαπώ σε μια μελαχρινή γυναίκα. Και αυτό το ροζ που είναι dusty και έχει μέσα γκρι, μπράβο σου 10 μετών. Το παλτό είναι πολύ ωραίο χρώμα, μου πάνε αυτά τα χρώματα, πάνε στην επιδερμίδα μου, πάνε με τα μαλλιά μου που είμαι μελαχρινή. Το χρώμα μου αρέσει, αλλά νομίζω ότι σου προσθέτει κιλά και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Oh. Μεγαλώνει λίγο. Τι? Το παπουδάκι μου, αλλά αυτό το έχω. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάντα το άσπρο προορίζεται για να μας αναδεικνύει τα προσόντα μας. Πράγματι θα αναδεικνύει η Βασιλική μου και όντως τον έχεις, ναι. Τι είναι αυτό? Ψηλό μισό παντελόνι πάλι, με φλωράρ πουκαμισάκι και το παλτό σε λευκό. Μ' αρέσει η λογική του να βάλεις κάτι ανοιχτό σε πανοφόρη, αλλά από μέσα σε θέλω λίγο πιο αιχμηρή. Τα φλωράλ δεν με τρελαίνουν γιατί λουλούδι με μόνη μου, δεν χρειάζεται να φοράω φλωράλ. Έτσι. Το πρωινό σου ντύσιμο μας έδειξες μία φούστα φλωράλ. Πώς δεν τα φοράς λοιπόν? Θέλω κάτι πιο φαρδί, να σας πω την αλήθεια. Αυτό εδώ θα ήταν πολύ καλή επιλογή. Είναι πιο φαρδί από αυτό, έτσι. Ναι. Ναι. Αυτό εδώ είναι το νομεράκι σου. Για δες. Ωραία. Και σε μαύρο, υπάρχει και σε μαύρο. Σε μαύρο αυτό, όχι. Μετά σε μαύρο μπορούμε να δούμε αυτό. Ή όχι, θέλω σε μπέζ. Αποφάσισε όμως. Με έχεις τρελάνει. Αχ, ναι, και αυτό μου αρέσει. Θέλει έτσι την ίδια φιλοσοφία. Όχι, όχι, το μαύρο. Ωραία, αυτό. Ζαλίστηκα. Να δούμε παλτά, εκτός από αυτά που είναι σαν προβατάκια, κάτι άλλο. Μετά μπορούμε να δούμε σε γούνα. Σε αρνάκια. Αργείτε, κορίτσια, έχουμε κομμωτήριο. Και σε κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ ωραίο σε παλτουδάκι από πάνω. Ναι. Μπορούμε να το συνδυάσουμε ωραία με το παντελόνι. Αυτό που είναι έτσι ελαφρύ και πιο outfit. Όχι, δεν μ' αρέσει, ευχαριστώ. Πόρτα. Ποιο θέλεις? Αυτό θέλω. Τελικά. Oh. Αυτό. Και αυτό. Θα πάρω και αυτό και δύο μπλουζάκια. Κάβα. Σε λευκό ή σε μπες. Σε λευκό μετά. Τον ατέλειωτο. Και αυτό εδώ θα μου άρεσε πολύ. Πιο κοντούλι. Εσάς ναι. Λευκά είναι αυτά. Ναι. Κάνε παιδί μου πιο γρήγορα, δεν θα προλάβεις τα υπόλοιπα μαγαζιά. Γιατί και αυτό μπορείς να το συνδυάσεις ωραία. Και ένα ζιβάγκο μπες τέλει. Για να δούμε. Αυτό. Το. Ωραία. Και μετά και σε κάτι τέτοιο μπορείς να δεις σε κοντούλι που είναι έτσι σε crop top. Α, μπορείς τέλειο, να το συνδυάσεις πολύ ωραία με αυτό. Oh. Ωραίο παντελόνι, πιο φαρδί από τα προηγούμενα. Το παλτό είναι ωραίο, πολύ ωραίο χρώμα, καμηλό. Και το μπλουζάκι μου αρέσει, εδώ τα βολανάκια του. Μ' αρέσει πολύ το παλτό, μ' αρέσει πάρα πολύ το παντελόνι και η ζώνη. Θα ήθελα ένα άλλο top. Πάντως μπράβο, θα το πας πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο συνδυασμός. Το κυπαρίσι πηγαίνει με το μπέζ και με το καμηλό. Δεν λέμε για το κυπαρίσι μαζί με το καμηλό. Τι είπε? Αλλά σας είναι λοδένι. Όμορφο, είναι χαριτωμένο, έχει τα βολανάκια του, πολύ ωραίο, μπυρμπυλωτό. Δεν ξέρω τι εννοείς μπυρμπυλωτό, εμείς στη Βόρεια Ελλάδα μπυρμπυλωτά λέμε μόνο τα μάτια. Όλοι αυτό λένε. Να δούμε και αυτό το συνολάκι. Καρό. Μπες από μέσα όλα, μπες καφέ, το σύνολο. Μου αρέσεις πάρα πολύ με αυτό το παλτό. Μου αρέσει πάρα πολύ που από μέσα έχεις κρατήσει μια παλέτα απλή, με μια πάρα πολύ ωραία ζώνη, το βρίσκω ούλτρα μοδάτο και πάρα πολύ σύγχρονο. Για ψώνια θα πάω τελικά, το έχω αποφασίσει το πρωί και μετά για ένα καφεδάκι με τον Γιώργο μου, αν και δεν μ' αντέχεις τα ψώνια.
Αχ, αυτός ο Γιώργος, τι μας έχει κάνει. Ήρωας. Θα κάνει υπομονή, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να πας με τον Γιώργο για καφέ και για ψώνια, αλλά σε παρακαλώ μην φορέσεις αυτά τα ρούχα, φορά κάτι άλλο. 2 ώρες 22 λεπτά και 18 δεύτερα ακόμη για τη Βασιλική που αναχωρεί από το πρώτο μαγαζί με ρούχα και πηγαίνει στο δεύτερο. Πολύ χαλαρή. Σαλαμίνιαν style. Γεια σας. Η Βασιλική. Θα ήθελα να μου δείξετε συνολάκια πρωινά με παλτό. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Ναι. Να ρίξω μια βαθιά μόνη μου φυσικά και να μου δείξει τι μετά. Παίρνει τα πράγματα στα χέρια της η Βασιλική. Δεν ξέρω αν θα είναι και καλό αυτό. Θέλω να δοκιμάσω αυτό, υπάρχει στο νομεράκι μου. Να μου πηγαίνει λίγο φαρδί, να μην αισθήνω. Τα θέλει φαρδιά τελικά. Έχετε πουκαμισάκια λευκά. Τα πήραν οι σερβιτόροι. Ή λευκά t-shirt, πολύ απλά, όχι με σχεδιάκια. Ναι. Και το λευκό πουκαμισάκι από μέσα. Ναι. Όχι αυτό, από πάνω τι είναι. Αυτό θα το βγάλουμε. Ωραία, ναι. Θέλω αυτά τα δύο. Oh. Να δοκιμάσω και αυτή τη φούστα. Και τι άλλο. Και έχετε και μαύρο, ένα μαύρο μπλουζάκι εντελώς απλό, να μην έχει σχεδιάκια πάνω, και δύο παλτά. Να σας δείξω το παλτό αυτό. Ναι. Και τι άλλο έχουμε. Ναι. Να και ένα ωραίο χρώμα. Και θέλω και ένα μπλουζάκι μαύρο. Ωραία, σας το φέρω. Την τρέλανε στην κοπέλα. Όχι, όχι, όχι. Κάτι πιο απλό να μην έχει. Τι να μην έχει. Αυτά τα λούρεξ. Όχι. Καλά, θα δοκιμάσω αυτά και βλέπω. Κατάλαβα, έχουμε δρόμο ακόμη. Έλα, Βασιλική. Σε περιμένω. Θα να δούμε. Δερμάτινη zip kilot. Είναι και τάση. Με λευκό απλό πουκάμισο. Και το παλτό πολύ όμορφο, ωραίο χρώμα. Μου πάει που είμαι και μελαχρινή. Το παλτό εντάξει, είναι σε πολύ ωραία γραμμή. Ωραίο σχέδιο. Δεν μου αρέσει το χρώμα. Δεν είναι στις δικές μου προτιμήσεις. Ούτε πιστεύω ότι σε τονίζει. Όλα με κολακεύουν, αλλά αυτό το χρώμα νομίζω με κολακεύει ιδιαίτερα. Όλα μου πάνε τα χρώματα. Αυτό με φωτίζει κιόλας. Πάρα πολύ ωραίο το λαχανί. Σου πάει πάρα πάρα πολύ. Μ' αρέσουν και οι μεγαλογιακάδες. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πατρόν που είναι απλό. Ένα τσόκινο απλό παλτό. Μ' αρέσει από μέσα που σου βάλει λευκό πουκάμισο, όπως κάνει κρύο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και δερμάτινη παντελόνα που σφίγγει ωραία με το λάστιχο στη μέση. Που είναι τύπου ζυπ κιλότ. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε στις 10 το πρωί για να πάμε για ψώνια. Είναι πολύ άνετο. Βγαίνει εύκολα, μπαίνει εύκολα. Δεν σου ταιριάζουνε καθόλου. Πήγαινε, άλλαξε, τα σε παρακαλώ. Έλα με τον μπουρνούζι. Να δούμε και αυτό το συνολάκι. Πάλι κρεβατάκι παλτό. Ωραίο χρώμα. Κλος φούστα με ένα απλό λευκό t-shirt. Ωραίο συνδυασμός. Υπέροχο παλτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα φυσικά. Σε ποια μελαχρινή δεν πάει το καμηλό. T-shirt δεν θέλω να βάλεις όμως γιατί κάνει κρύο. Η φούστα, παρόλο που σου πάει πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ ταιριαστή, γιατί όχι. Δεν βολεύει όταν κάνει κρύο, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το θέμα. Σίγουρα. Αν και θα ήθελα κάτι πιο βραδινό, κάτι να έχει τακούνια. Το πρωί δεν βολεύουν τα τακούνια. Μπορεί να βάλεις και το πρωί τακούνια. Και να πέσεις. Και να τα υποστηρίξεις. Ανάλογα με τον ντύσιμό σου και πού θα πας. Αφού δεν έπεσε θέμα νύφη, πάλι καλά. Γιατί θα πήγαινα με τον νυφικό έξω από το σπίτι στο Γιώργο μου. Και θα πάθαινε 10 εγκεφαλικά. Γιατί να πάθει 10 εγκεφαλικά ο Γιώργος, δεν κατάλαβα. Θα είχες πάρει και τον νυφικό έτοιμο. Δηλαδή, τι θα έμενε να κάνεις. Ένα τάμα είσαι με τον boy της. Τώρα που την ξαναβλέπω, είσαι με τον boy του Γιώργου καλύτερα. Χωρίς να τον έχω δει. Πάμε, Βασιλική, μη χάζω λογάς. Έχουμε shopping εδώ. Δεν είναι επεξεγέλασε. Τρίτο μαγαζί με ρούχα. Γεια σας. Θα ήθελα να δούμε, να μου δείξετε συνολάκια πρωινά με παλτό. Ωραία. Πριν περάσουμε στα ρούχα, έχω δύο φακέλους για εσάς. Α, αλήθεια. Α, πώς. Surprise! Επέστρεψαν οι φάκελοι για να δούμε. Θα κερδίσεις ή θα χάσεις. Ποιο να διαλέξω. Δεν ξέρω. Να πάρεις το αριστερό που είναι το χέρι της καρδιάς. Θα πάρω αυτόν. Για να δούμε. Θα έχω χάσει λεφτά σίγουρα. Τι λέει. 9 λεπτά. Τέλεια. Τα χρειαζόμουν γιατί έχω καθυστερήσει. Πραγματικά τα χρειαζόσουν ή θα προλάβαινες κομμωτήριο να πας ή θα βγεις με τα ρόλα ή έξω, δεν ξέρω. Πόσο χρόνο έχω. 1 ώρα 55 λεπτά και 41. Α, ωραία. Πρέπει να βιαστώ. Ναι, να βιαστείς.
Τώρα που κέρδισε χρόνο, σιγά μην βιαστεί. Θέλω κάτι τέτοιο. Αυτό δηλαδή θέλω να το δοκιμάσω σίγουρα. Ωραία. Ωραία. Και τι άλλο. Ορίστε το παντελονάκι. Μπορώ να ρίξω μια ματιά μόνη μου. Εννοείται. Θα βάλω λίγο την τσάντα μου και το μπουφάν μου. Για να είμαι πιο άνετη. Γιατί καλέ ενοχλούμε εμείς. Θέλω να δοκιμάσω και αυτή τη δερμάτινη τη φούστα. Και. Να δούμε και δύο μπλουζάκια για από πάνω να μου δείξετε για αυτά τα δύο που πήρα. Πολύ απλά θέλω. Θέλω κάτι σε λευκό. Μην καθυστερείς, Βασιλική μου, πήρες και το πλεονέκτημα με τα 9 λεπτά. Μην το αποσπαταλείς, έτσι. Μετά σε πιο απλό θα πάμε σε κάποιο ζιβάγκο, σε μαύρο. Ναι. Σκέτο δεν έχετε. Σκέτο δυστυχώς δεν υπάρχει, είναι το πιο απλό. Α. Να ρίξω εγώ μια ματιά. Τι άλλο θα δεις. Θα πάρω αυτό. Και. Και θα πάρω σε πουκάμισο κάτι σε λευκό. Είναι εκεί που κοιτάτε και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να οδευθεί στη μέση. Ναι, θα το δοκιμάσω και αυτό. Όχι, ναι, θα το δοκιμάσω και αυτό. Ωραία, θα πάρω αυτό και το δύο. Για να δούμε. Τέλεια. Το δοκιμαστήριο. Περάστε στο βάθος. Σε περιμένει εδώ και ώρα. Βούρς τον μπατσά, Βασιλική. Α, μπερδεύτηκε. Ωραία φούστα. Φοριέται και πρωί, φοριέται και βράδυ, είναι λίγο πιο βραδινή είναι η αλήθεια. Και το μπλουζάκι είναι χαριτωμένο, θα το ήθελα πιο σκέτο χωρίς αυτό. Αλλά έχει και αυτό την τσαχπινιά του. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα να βάλεις μια πλησέφουσα το πρωί, καθόλου βραδινό δεν είναι. Το τόπ δεν μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί κάνει επιτηδευμένο. Ούψ, και ένα παλτό ξέχασα να βάλω, το βασικό. Κάτι σε μαύρο έχουμε. Όντως, το βασικό είναι το παλτό. Γρήγορα να βρεις κάτι. Σε μαύρο θα πάμε σε κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Για δες. Να το δοκιμάσω. Εννοείται. Ελεύθερα. Προβατάκι κι αυτό. Η σιωπή των αμνών. Δεν με κολακεύει πολύ. Είμαι που με μπαμπάτσικια με κάνει πιο μπαμπάτσικια. Μπαμπάτσικια δεν θα έλεγα ότι είσαι, απλά έχεις καμπύλες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε παχαίνει. Αυτό δεν σημαίνει μπαμπάτσικια, να έχει καμπύλες. Όλα έχουν αλλάξει πια. Πώς σου φαίνεται. Και αυτό το παντελόνι πολύ ωραίο. Νομίζω μου παχαίνει βέβαια λίγο. Το ζιβάγκο ωραίο, τα αγαπώ τα ζιβάγκο. Ωραίο ντένι, μ' αρέσει που σφίγγει τη μέση, μ' αρέσει που το έχεις βάλει με μαύρο. Μ' αρέσει που είναι 70's μέχρι κάτω και είναι φαρδί και στενεύει πολύ ωραία στη μέση. Τέλειο και το ζιβάγκο, θέλουμε ένα πολύ πολύ μοδάτο παλτό από πάνω για να κάνει έτσι την αιχμηρότητα που θέλουμε. Παλτό ξέχασα πάλι να βάλω. Μα και εσύ. Έχετε να μου δείξετε κάτι γι' αυτό. Έχουμε ξεχάσει το θέμα μας. Σου έχει πάρει το μυαλό ο Γιώργος. Α. Για σύνερθε, σε παρακαλώ. Α, φοβήθηκα. Να δω αυτό. Και αυτό. Κάνει πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Πολύ ωραία. Είναι το νομεράκι μου. Είναι one size. Α, fits all. Για να δούμε. Τι να ξεμάλι. Είναι και μακρύ. Ωραία πάλτο. Έχει και τα σχεδιάκια του πίσω. Indian. Πολύ ιδιαίτερο, πιο statement κομμάτι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι σαν χαλί που στρώνουν παλιά οι γιαγιάδες. Μαύρο μαλλί, μαύρο παλτό, μαύρο ζιβάγκο, μαύρη σαγκαλιακούδα. Πολύ μαυρίλα έπεσε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μαυρίλα. Βέβαια, μου αρέσει αυτό το σύνολο που βλέπω, εκτός από το τζιν. Να δούμε άλλο ένα συνολάκι. Ωραία, μπορούμε να δούμε κάτι σε φόρεμα, αν θέλεις. Ναι, πιο φαρδί, λίγο πιο μακρύ. Για να δούμε. Πώς σου φαίνεται. Είναι μπλούζα φόρεμα, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με ζώνη. Ναι, τέλειο, να δοκιμάσω και αυτό. Ωραία. Να δούμε και κάτι από πάνω να το συνδυάσουμε. Για βάλε. Ακόμη. Μπορείς να το συνδυάσεις με κάτι τέτοιο. Τι είναι τούτο. Ωραία. Τέλειο. Πηγαίνω να αλλάξω. Πήγαινε κι εγώ από πίσω. Α, έκανε μπανάκι, Βασιλική, και βγήκε με τον μπουρνούζι. Ναι. Είναι σαν το χαλάκι του μπάνιου μου με κρόσια. Θα μπορούσε να είναι... Μια φάρσα. Και κουβέρτα και μπουρνούζι. Είναι τα έβαλα κάτι απλό και βγήκα. Αλλά έχει ωραία χρώματα. Κοίτα, αυτό είναι λίγο γούνα, οπότε είμαστε εκτός θέματος. Αν θες να είσαι λίγο λαμπερή το πρωί, δεν απαγορεύεται.
Μπορείς λοιπόν να κρατήσεις από μέσα το φόρεμα, να το δέσεις πολύ ωραία με μία ζώνη, να βάλεις ο πακ καλσόν και μία ωραία over the knee μπότα, αλλά με ένα άλλο παλτό. Αυτό θα το φόραγα... Στο γάμο σου. Για να κάνω αγκαλίτσες και γουτσουγουτσου με τον Γιώργο μου. Όχι, μάλλον αυτό δεν θα το φόραγα. Ούτε γι' αυτό. Το φόρεμα δεν είναι καθόλου ωραίο. Είχες πάθει. Γιατί? Γιατί? Άσε καλέ να γελάσουμε λίγο πριν πάμε ταμείο. Φύγαμε, Βασιλική. Ώρα για την πρώτη σου αγορά. Τι σας οφείλω? 71 ευρώ. Μόνο. Πολύ ωραία. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Και απόδειξή σας. Γεια σας. Γεια σας. Βασιλική, τον έρωτα πολύ βαρύ τον πήρες. Τέλειωσες με τα ρούχα. Πάμε για τα παπούτσια. Πολύ φθηνό το σύνολο. Έχω πάθει σοκ. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Θα ήθελα να μου δείξει τα αρβιλάκια σε νούμερο 39. Φυσικά. Ποια θέλεις? Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Με το ασημί. Πολύ ωραίο είναι το σκέτο. Με τα κορδόνια. Με τα κορδόνια. Αυτό, ναι. Να δω και αυτό. Οκ, okay, τέλειο. Να το δοκιμάσω. Κάθισε λοιπόν. Ωραία. Πώς σου φαίνονται? Ωραία ποτάκια, μαλακά, άνετα. Πάρα πολύ ωραίο αρβιλάκι, ποτάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ στο πόδι σου. Μου αρέσει πάρα πολύ για την περίσταση. Το βρίσκω πολύ, πολύ μοντέρνο. Μπράβο. Αν και είναι λίγο πιο ψηλά και ακόμα το δίμετρο πόδι μου. Σταμάτα καλέ. Νομίζω με μαρκάρουν λίγο στις γαμπούλες μου. Εγώ θα έλεγα σε κολακεύουν, να σου είναι ύψος. Τέλεια. Πολύ ωραία κι αυτά. Έχουν και τις αλυσίδες, είναι πιο ιδιαίτερα. Okay, η διαλογική με άλλο τακούνι επίσης είναι ωραίο. Απλά το προηγούμενο ήταν λίγο πιο αιχμηρό και το τακούνι που ήταν λίγο πιο ψηλό έδινε ένα μοντερνιτέ. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να είναι πιο βραδινό το θέμα. Θα προτιμούσα να βάλω τα τακούνια μου που αρέσουν και στο Γιώργο μου πάρα πολύ. Καιρό είχαμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα του πεις να σου πάρει. Τι? Τακούνια να τα βάλεις. Ωραία. Πόσο χρόνο έχω? Μία ώρα, 12 λεπτά και 34. Τέλεια. Θα μου φέρεις γρήγορα το επόμενο παπουτσάκι γιατί θα με χτενίσεις στο τέλος, από ό,τι βλέπω. Άμα είναι να σε χτενίσει ο πολιτικός άνθρωπος, Βασιλική, καλύτερα να βιαστείς. Εντάξει, δεν προλαβαίνω τώρα. Να τα δέσω. Και αυτά πολύ ωραία, πολύ άνετα. Ποτάκι πολύ ιδιαίτερο. Απορώ για ποιο λόγο δοκιμάζεις μόνο αρβιλάκια. Και μάλιστα σχεδόν ίδια. Έχω δοκιμάσει μόνο αρβιλάκια, γιατί νομίζω με το σύνολο που έχω διαλέξει θα πηγαίνουν περισσότερο τα αρβιλάκια. Είναι λίγο άλλο το μήκος, το οποίο επίσης σου πάει, ειδικά αν βάλεις από μέσα το παντελόνι και το κάνεις πιο μιλιτέρ, που γιατί όχι. Εγώ συνήθως όταν βγαίνω για ψώνια φοράω αθλητικά για να είμαι άνετη. Και τι έγινε? Αλλά τώρα αφού είμαστε και στο Shopping Star, να είμαστε λίγο πιο στυλάτες. Συμφωνώ, αλλά υπάρχουν και αθλητικά και sneakers με στυλ. Πες τα. Η Βασιλική είδε τα πρώτα παπούτσια και αναζητά το δεύτερο μαγαζί για να βρει το ιδανικό ζευγάρι ώστε να είναι μοδάτη με παλτό το πρωί. Έκανα και ρήμα. Πού είναι καλά το κατάστημα? Το χάσαμε. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μου δείξετε παπουτσάκια σε νούμερο 39. Ναι. Να ρίξω... Τι παπουτσάκια? Θέλω αρβιλάκια. Αρβιλάκια, ωραία. Και sneakers. Θέλω να δω αυτά. Sneakers έχετε? Πείτε μας. Sneakers έχει εδώ, ναι. Από κάτω. Το κάτω, το... που είναι πάνω στην βάση, έτσι. Τα και τα μαύρα. Ναι, θέλω. Και τα και θέλω και ένα αρβιλάκι. Αυτά. Αυτό που είναι πάνω στη βάση. Ναι. Έκθεμα το έχουν. Τι γίνεται? Ωραίο παπουτσάκι και αυτό, αρβιλάκια, όπως και τα προηγούμενα. Βασιλική μου, νομίζω ότι δοκιμάζεις το ίδιο παπούτσι με απειροελάχιστες διαφορές. Με έχεις κάτι. Oh. Πιστεύω θα φαίνεται κάπως στα κορίτσια που δοκιμάζω το ίδιο στυλ παπουτσιών. Δεν ήθελα να σου το πω. Αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Θα κάνεις αυτό που αρέσει σε σένα, αλλά εμείς θα βαθμολογήσουμε. Ο Γιώργος μου δήλωσε συμμετοχή. Α, το Γιώργο. Με τον αδερφό του. Μαζί, ε. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Θέλανε πάρα πολύ να έρθω. Ξέρουν ότι είμαι φανατική θαυμάστρια και το βλέπω κάθε μεσημέρι. Οπότε να είμαι. Πρέπει να έχει και ο Γιώργο, αφού μπήκε και στη διαδικασία να σου δηλώσει συμμετοχή. Θα κάνουμε και για άντρες. Ωραία. Για να δούμε και αυτά. Τι σου λένε? Πολύ ωραία παπούτσια και αυτά. Ωραία λόφερς, ωραίες λεπτομέρειες. Πολύ ωραία τα τρούξ που έχουν.
Ωραία, πολύ ωραία. Μ' αρέσουν δε τα άντρικα. Έχουν πάνω και μεταλλικές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν προτιμώ ιδιαίτερα, αλλά κάτι δίνει, κάτι κάνει. Οκ, okay, μια χαρά είμαστε. Σαν τον ταμτάκο είμαι με τις λευκές τις κάλτσες. Ο ταμτάκο. Με τον πρόλαβες. Τι είναι ο ταμτάκος. Λαϊκός ήρωας. Να σου πω κάτι. Τι λέξεις είναι αυτές που μου βάζετε. Δεν καταλαβαίνει. Τα μπροστά, τα σχεδιάκια που έχει είναι σαν παρασημάκια. Όπως έχει και ο Γιώργος μου που είναι καπετάνιος και φοράει, έχει παράσημα. Δεν μπορώ. Φορά, τα γόρι μου. Τα παράσημα είναι παράσημα. Πώς να το κάνουμε. Οπότε θα αρέσουν και στο Γιώργο μου σίγουρα. Να με, γιατί όχι. Ο Γιώργος μπορεί να τα έχει, αλλά δεν τα έχει στα παπούτσια. Πού τα έχει? Τα έχει στην κουρνίζα. Στην κουρνίζα. Ωραία, να δούμε και αυτό. Τελευταίο. Σου θυμίζουν τον Γιώργο κι αυτά. Μ' αρέσει και το χρώμα του και οι λεπτομέρειες που έχουν στα γορδόνια. Γορδόνια. Και οι λεπτομέρειες πίσω. Τι ακούω. Νίκερς αγαπημένα. Φυσικά και στέκονται παντού, με όλους τους τρόπους, ακόμα και με κοστούμια. Για ψώνια θα πάμε στις 10 το πρωί. Το πάμε. Κατά τις 11 θα πιούμε ένα καφεδάκι στην Κηφισιά. Μια χαρά είναι, πολύ στυλάτα για Κηφισιά. Πάρα πολύ ωραία. Σε μία ώρα τι να προλάβει να κάνει, αδί. Αλλά είναι ο Γιώργος που γκρινιάζει, ε. Άμα τη βαστά. Πες το, γεια. Γιώργο μου, εσένα σου αρέσουν αυτά τα παπούτσια? Όχι. Ό,τι και να βάλω σου αρέσει σίγουρα. Εγώ θα πάρω καπετάνιο. Oh. Θα παντρευτώ ταξιδευτή. Τι φταίω. Το έχουμε καταλάβει ότι θες καπετάνιο. Για χάρη του Γιώργου μέχρι και Μαρινέλα τραγουδάς. Άνοιξε πέτρα. Η Βασιλική ολοκλήρωσε την έρευνα αγοράς στα παπούτσια και βάζει πλώρη για ταμείο. Τι σας οφείλω? 88 ευρώ. Πιο πολλά για τα παπούτσια παρά για τα ρούχα. Ευχαριστώ. Σοκ. Ναι, γεια σας και από δεξούλα. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε για τα αξεσουάρ. Είσαι πολυβόλο όμως. Μπράβο. Έλα, δώσ' του ανηφόρα. Πάμε, συνάδελφε. Να σμπρώξω. Όχι, ξεχάστηκα. Θα με δείρει ο Γιώργος. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Τι χαμπάρια. Γεια σας. Θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά σε τσαντούλες. Βεβαίως. Σε πιο μεγάλες, λίγο γρήγορα, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο. Είναι πολύ busy το κορίτσι μας. Να δούμε αυτή. Μπορώ να την πάρω. Πολύ ωραία τσάντα. Ωραίο μέγεθος. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ξεχωριστή και έχει κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ ωραία, με διακριτικές αλυσίδες. Διακριτική δεν τη λες. Όχι βέβαια. Αλλά είναι ωραία, εμένα θα μου πηγαίνει νομίζω. Μ' αρέσει που είναι oversized. Μ' αρέσουν αυτά τα τετράγωνα που κάνει και το μαλακό της δέρμα. Τέλειες και χρυσές αλυσίδες γιατί δίνουν αυτό το looks. Πολύ ωραία. Επόμενο. Έλα, αντέχω. Υπάρχει και σε άλλο χρώμα. Της την πήρε. Αυτή, όχι. Πολύ ωραία τσάντα. Μ' αρέσει η πλέξη δερμάτινη που έχει. Σταυρόλεξο. Ωραίο μέγεθος. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει το γκρέζ χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πλέξη της και το μέγεθός της. Very, very chic. Η κυρία στην Κηφισιά βέβαια της παρατηρούν τις τσάντες, εννοείται αυτό. Ναι. Πρέπει να είναι μία τσάντα καλή. Η κυρία της Κηφισιάς έτσι και παρουσιάσεις αυτή τη τσάντα. Τι θα γίνει? Πιστεύω ότι θα τους περάσει λίγο αδιάφορα. Η επόμενη. Πάρα πολύ ωραία κι αυτή. Ωραία κοψίματα. Κοψίδια. Άνετη είναι, χωράει πολλά πράγματα. Είναι λίγο πιο συντηρητικού τύπου το tote bag για τη μαμά καλύτερα. Άστο. Είναι πολύ της μόδας αυτό το χρώμα, το κυπαρισί. Νομίζω ότι είναι statement της χρονιάς. Πολλά statement ακούσαμε σήμερα, αλήθεια είναι. Γκώσαμε. Να μου δείξετε και σκουλαρικάκια. Φυσικά, τι ψάχνετε. Θέλω κάτι σε χρυσό, κρυκάκια, όχι πολύ μεγάλα. Για να δούμε. Ναι, μπορώ να δω αυτά. Ορίστε. Διακριτικά κρυκάκια, τους φοράω τους κρίκους γενικότερα στην καθημερινότητά μου. Έτσι. Μ' αρέσει και το χρυσό τους τους συγκεκριμένους, δεν είναι πολύ κίτρινο, το κίτρινο το χρυσό. Αυτά είναι λίγο παλιωμοδίτικα νομίζω, αλλά πιστεύω ότι τους πηγαίνει. Τέλειο μέγεθος για το πρωί, αγαπώ. Τι άλλο θέλεις? Και αυτοί οι κρίκοι μου αρέσουν πάρα πολύ. Oh. Διακριτική είναι, δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί όχι να μην τους φορέσεις και το πρωί. Αν αυτή η κρίκη είναι διακριτική, εγώ είμαι τζέιλο. Ίδια. Μου κάνει λίγο αρχαιοελληνικό, γιατί είμαι κι εγώ μια θεά. Τα φόραγαν οι αρχαίες, τα φοράω κι εγώ, ναι. Γιατί όχι. Κάνουν λίγο πιο καλοκαίρι. Είναι πολύ κίτρινη για τα μαλλιά και την διερμίδα σου. Κάτι δεν πάει καλά. Τέλος. Τι σας οφείλω? Είναι στα 125 ευρώ. Ωραία.
Ορίστε. Ευχαριστώ για την πιξούλα σα. Ευχαριστώ πολύ για τα πραγματάκια. Γεια σα. Πάμε καλά. Πάνε και τα αξεσουάρ. Και τώρα η μεγάλη επιστροφή. Πόσο καιρό κάναμε να πάμε κομμωτήριο, ε? Όχι εγώ, οι παίκτριες. Εγώ πήγα το Σάββατο. 5 λεπτά έκανα. Στα καλύτερα σε φέρνω. Έλα να δω πώς θα τα κάνεις. Γεια σας. Χαίρετε. Έχω 17 λεπτά, πολύ λίγο χρόνο. Θέλω να κάνουμε ένα κουρεματάκι και ένα χτένισμα πρωινό. Προλαβαίνουμε. Και κούρεμα και πρωινό χτένισμα. Όπα. Σηκώνουμε χέρια και πάμε γρήγορα. Ωραία. Πάμε. Περάστε εδώ. Κουρεματάκι. Ναι. Άκουσα καλά. Τολμηρή Βασιλική. Κάνανε πουλάκια τα αυτιά μου. Έχετε σκεφτεί σε κούρεμα καταρχήν πόσο μήκος θα θέλετε να κόψετε? Θέλω να τα κόψω. Γουλή. Παραπάνω από μία παλάμη. Λίγο παραπάνω από μία παλάμη. Σκεφτόμουν εδώ κάπου. Ένα δάχτυλο. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Σε χτένισμα έχετε σκεφτεί κάτι? Δεν ξέρω, εσείς τι μου προτείνετε. Το θέμα είναι πρωινό. Εγώ θα πρότεινα κάτι ελαφρώς χαλαρό σπαστό. Λίγο γυαλισμένο για να δείχνει και κομψό. Πρωί είναι. Φρέσκα, ωραία μαλλιά να κινούνται θέλουμε. Πολύ κομψό ο κομμωτής. Να το πούμε κι αυτό. Και η μεταμόρφωση ξεκινά. Μέχρι στιγμής είναι καλά η μέρα σας? Ναι, πολύ καλά. Λίγο κουραστικά, αλλά καλά. Έχω περάσει πολύ ωραία. Ήταν μαζί μου, βλέπετε. Τέλεια. Τώρα να δούμε αν θα προλάβω να φύγω με μαλλί. Ήρθα για μαλλί και θα φύγω κουρεμένη. Α, καλό. Με μαλλιά θα φύγει σίγουρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είσαι εκτιμισμένη όμως. Εδώ λοιπόν μπροστά θα ήθελα για το κάδρο του προσώπου να κάνω έτσι ένα λίγο πιο ανάλαφρο στυλ, να μην είναι όλα σε ένα μήκος. Σας εμπιστεύομαι απόλυτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι όπως τον Γιώργο, αλλά περίπου. Πώς πάμε? Πόσο χρόνο έχω? 11 λεπτά και 48 δεύτερα. Προλαβαίνουμε. 10 λεπτά για το χτένισμα είναι αρκετά. Τέλεια. Σύμφωνας. Τελειώνουμε σε ένα λεπτό εμείς. Έχεις καταφέρει να κουρευτείς και από ό,τι σου λένε θα προλάβεις και ένα χτενιστή. Τι άλλο θες? Να λουστεί. Μπορείτε να μου φέρετε και την τσαντούλα μου για να βάφουμε και εγώ ταυτόχρονα? Ναι, βέβαια. Μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ πολύ. Επιτόπιο το μακιγιάζ. Τους έχεις όλους στα πόδια σου. Χάτσι τους έκανες. Πόσο χρόνο έχω? 8 λεπτά και 59. Ωραία, τέλεια. Προλαβαίνω. Και νηφικό χτένισμα. Πάλι το γάμο είσαι στο μυαλό της, Γιώργο, σκέψου το. Το βλέπω να πηγαίνει για τσιγάρα και να μην γυρίζει. Θα βάλουμε πρώτα μια ενυδατική. Την είχε έτοιμη. Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί το πρόσωπό μου από το πρωί. Oh. Πάει το μαλλί. Και μια κρέμα ματιών. Αχα. Εντάξει, εγώ δεν χρειάζομαι την κρέμα ματιών, αλλά αν τη χρειάζεσαι, σε βάζουμε. Ελπίζω του λέω. Βλέπεις, δεν μιλάω. Τι χρειάζομαι. Τώρα θα βάλω μία βάση, ένα make-up, ναι, ελαφρύ. Το πρωί make-up δεν θα είναι πολύ βαρύ? Καντάρια. Πώς το κάνει λίπος στο Γιώργο? Βάζε εσύ, μην ακούς. Για τους μαύρους κύκλους. Γιατί εγώ έχω γεννηθεί με μαύρους κύκλους. Ωραία, αν έχεις μαύρους κύκλους, μπορείς να βάλεις και το κονσίλο. Πόσο χρόνο έχω? 4 λεπτά και 8 δεύτερα. Προλαβαίνουμε. Ναι. Θα βάλω και μάσκαρα. Χωρίς μάσκαρα δεν πάω ούτε στο περίπτερο. Δηλαδή, λες πάω στο περίπτερο να πάρω ένα γάλα και βάζεις και μάσκαρα? Σου πω, σας καμαρώνω, κορίτσι, γιατί άμα δείτε πώς πάω εγώ στο περίπτερο, δεν θέλετε να ξέρετε. Εγώ πάω με τις πιτζάμες. Τώρα θα βάλω το κραγιόνι. Πρώτα θα βάλω ένα περίγραμμα σε καφέ νιούντα από χρώσεις. Μη μιλάς. Και τέλος, τέλος θα βάλω ένα ματ κραγιόν σε νιούντα από χρώσεις και αυτό. Δεν χρησιμοποιώ πολύ έντονα κραγιόν, αλλά νομίζω ότι για πρωινό το πρέπει. Πόσο χρόνο έχω? 48 δεύτερα. Ωραία, δεν προλαβαίνω τίποτα. Βρε παιδιά, κάντε τα ψώνια λίγο πιο γρήγορα, σας το ζητώ σαν χάρη. Τέλος. 5, 4, 3, μην κλέβεις. 2, 1, τέλος. Και είμαι έτοιμη. Το κομμωτήριο που πήγες ήταν τεράστια τύχη, γιατί και ο κύριος που σε κούρεψε και η κοπέλα που σε χτένισε το κάνανε σε χρόνο ντετέ και το κάνανε πολύ φυσικά και απλά. Μπράβο τους. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει. Ό,τι πρόλαβε με το make-up, καλά είναι. Μια χαρά, φυσικά και απλά. Τελειώσαμε. Τι σε σου φίλο?
Για εσάς είναι 30 ευρώ το κούρεμα και 20 ευρώ το χτένισμα, σύνολο 50 ευρώ. Ωραία, πολύ ωραία. Ούτε του παπά. Ευχαριστώ πολύ και για την τιμή. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ορίστε. Η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή επιτυχία, γεια. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Πάμε, Βασιλική. Πρόλαβες όλος περιέργος. Επιστρέφουμε στο πλατό. Έλα, ψηλέ, γρήγορα. Φύγαμε! Για πες μου τώρα, είσαι μέσα στο θέμα. Πιστεύω ότι είμαι μέσα στο θέμα και το παλτό μου και μοντέρνα. Είναι πολύ ωραία όλα τα κομμάτια που έχω διαλέξει. Είναι μια χαρά και για ψώνια το ντύσιμο που έχω επιλέξει και για καφέ μετά. Σίγουρα. Είμαι μέσα στο θέμα σίγουρα. Κέρδισες και χρόνο. Είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψε το παιχνίδι των φακέλων και κέρδισα και αυτά τα 9 λεπτά. Με έσωσαν, αν δεν θα είχα προλάβει να φτιάξω τα μαλλιά μου. Δεν θα είχα προλάβει καθόλου το κομμωτήριο, ούτε να τα φτιάξω, ούτε να τα κόψω, ούτε να βαφτώ τίποτα. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ. Δεν νομίζω να χάρηκαν και τα υπόλοιπα κορίτσια. Ας πάμε να ακούσουμε τι λένε για σένα. Εμένα, κορίτσια μου, άρεσε το καρό το παλτό που φόρεσε με τα μπες μέσα, το παντελόνι με την μπλούζα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα πρωινό, νομίζω, και της ταιριάζει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, ειδικά με το μπες από μέσα. Έδινε πάρα πολύ έμφαση στο παλτό, που είναι και πιο ιδιαίτερο, δεν ξέρω. Και είναι της μόδας το καρό τώρα, νομίζω ότι της ταιριάζει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν δοκίμασε πάρα πολλά όμως που ήταν έτσι σαν αυτό που είναι, σαν πρόβατο το ναι. Η Βασιλική πρόλαβε τα πάντα, ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και κομμωτήριο και τώρα είναι έτοιμη για πασαρέλα. Δεν έχω καθόλου άγχος, τόσα χρόνια μοντέλο, λέμε τώρα. Oh. Ήρθε η ώρα να κάνω την πρώτη μου πασαρέλα. Σας έρχομαι. Για να δούμε το μοντέλο. Διαμαντούλα αρχοντική, ε. Άντε κορίτσια, αργείτε. Λάβετε θέσεις. Η πρώτη πασαρέλα της εβδομάδας σε λίγο θα είναι γεγονός. Ετοιμαστείτε για τη Βασιλική από την Πάτρα που μετανάστευσε Σαλαμίνα. Ω, καλώς την, κάπως έτσι σε περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Τα κορίτσια δεν τα είδες. Ρίξε μια ματιά να κόψεις φυσιογνωμίες. Άρε Γιώργο, καμάρι τώρα, ε! Μας βλέπεις το πλοίο. Είναι στη μέση του ωκεανού και δεν πιάνει. Βασιλική μου, πάρα πολύ κομψή. Τα μαλλιά σου είναι φανταστικά και πολύ πολύ ωραία και απλά χτενισμένα. Το μακιγιάζ είναι ό,τι πρέπει, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Το παλτό είναι φανταστικό. Μου αρέσει που έχει χρώμα. Μου αρέσει που έχει πάρα πολύ ωραίο πατρόν. Μου αρέσει που είναι χαλαρό και πέφτει στο σώμα σου πολύ όμορφα. Μου αρέσει που δεν είναι και στη μέση και τι ωραίο που το έχει σετάρει με την γκρι τσάντα. Δεν θα ήθελα να μου βάλει ένα απλό λευκό τισερ. Θα ήθελα ένα πλεκτό, κάτι έτσι λίγο πιο χοντρό. Η παντελόνα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου βάλεις κάτι πιο ντυμένο στα πόδια. Μία κάλτσα μαύρη, πιο ψηλή. Γιατί είναι γυμνά για Φλεβάρι τα πόδια στο πρωί. Τα παπούτσια είναι μια χαρά. Τα σπυρίλια, τα σκουλαρίκια δεν τα αγαπώ, αλλά είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Γενικά πολύ ωραία, μπράβο. Κορίτσια, πώς σας φαίνεται? Δεν μιλάτε, ε? Το παπούτσι πολύ ιδιαίτερο. Για πες μου, Βασιλική, πώς σου φάνηκε η πασαρέλα? Πέρασα πάρα πολύ ωραία στην πασαρέλα. Το ευχαριστήθηκα, θα το ξανά έκανα σίγουρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν καλή στην πασαρέλα της η Βασιλική. Βέβαια την είδα και λίγο μαγκωμένη, αλλά τα πήγε μια χαρά. Για να δούμε τώρα πόσα ξόδεψε για αυτό το σύνολο η Βασιλική. Για το παλτό πλήρωσε 30 ευρώ, για την μπλούζα 12, η παντελόνα κόστησε 29 ευρώ, τα παπούτσια 88, η τσάντα 90, τα σκουλαρίκια 35, ενώ στο κομμωτήριο πλήρωσε 30 ευρώ για το κούρεμα και 20 για το χτένισμα, σύνολο 50. Ξόδεψε δηλαδή 334 ευρώ και της έμειναν 66. Γεια σου, Βασιλική, καλώς ήρθες. Εγώ είμαι η Διαμαντούλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα πρόλαβες όλα. Ας ξεκινήσουμε από το κεφάλι. Mm-hmm. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που πρόλαβες να τα κόψεις κιόλας. Μου αρέσει το μακιγιάζ. Είναι πρωινό, σου πάει. Τα σκουλαρίκια θα προτιμούσα να πάρεις
προηγούμενους κρίκους που είχες δοκιμάσει μου άρεσαν περισσότερο. Το παλτό μου αρέσει πάρα πολύ, το χρώμα το βρίσκω πολύ σικάτο, πολύ μοδάτο, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει η μπλούζα και η zip culotte, νομίζω δεν σε κουλακεύουν στο σωματότυπό σου, καθώς επίσης και τα παπούτσια. Σάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι ενοχλήθηκε από τα σχόλιά μου για το σύνολο που είχε επιλέξει εκτός του παλτό, αλλά ήμουν ειλικρινές. Ειλικρινές. Τη διαμαντούλα δεν άρεσε η zip culotte και η μπλούζα μου, επειδή είναι κακόγουστη. Φαίνεται εξάλλου και από τα ρούχα που φόραγε. Οπότε, εντάξει, δεν την παρεξηγώ, δεν έχει γούστο. Καλώς ήρθατε, Βασιλική. Εμένα με λένε Ανδρομάχη. Σίγουρα είσαι μέσα στο θέμα για τη βόλτα στην Κηφισιά και για ψώνια και για καφέ με το αγόρι σου. Ενώ όταν σε είδα να φοράς το παλτό, δεν μου πολύ άρεσε το χρώμα. Τώρα από κοντά είναι πολύ ωραίο. Η μπλούζα για μένα είναι οκ. Okay. Το μακιγιάζ, επίσης και το μαλλί μου αρέσουν. Και τα σκουλαρικά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι, η zip culotte ούτε εμένα μου αρέσει. Δηλαδή θεωρώ ότι σε κοντένει, εννοείς πολύ ωραίο ύψος. Να μου έλεγε η Βίκυ Καγιά ότι με κοντένει zip culotte, να το δεχτώ που έχει 2 μέτρα πόδια. Αλλά να μου το πει η Ανδρομάχη που δεν είναι και το πρώτο boy. Τι σχέση έχει αυτό? Δεν τη λες και πρώτο boy. Εντάξει, είναι αστείο. Πραγματικά γελάω. Τα παπούτσια μου αρέσουν πολύ περισσότερο από τα ζυλάκια που έχει δοκιμάσει. Δεν μου αρέσουν οι χρυσές λεπτομέρειες βέβαια που είναι λίγο σ' άκυρα σημεία. Και η τσάντα μου αρέσει πολύ. Η Βασιλική ήταν κατά πολύ μέσα στο θέμα. Που να ξέρεις. Της έργιαζε πάρα πολύ το παλτό και ήταν πάρα πολύ μοδάτη για μια βόλτα και ψώνια γκυψιά. Δεν με ενόχλησε η κριτική της. Σίγουρα. Και βλέποντας τον ντύσιμό της, μου φάνηκε λίγο αδιάφορη και αυτή, γιατί θεωρώ ότι είναι και αυτή κακόγουστη. Οπότε, εντάξει, όλα καλά. Γεια σου, Βασιλική. Είμαι η Μαρία. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Εγώ, χαίρομαι πολύ. Έχω να σου πω ότι σίγουρα είσαι μέσα στο θέμα. Το παλτό από κοντά είναι υπέροχο, σου πάει πάρα πολύ. Επίσης, τα μαλλιά σου μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει που έχεις κάνει το κούρεμα. Τα παπούτσια μου αρέσουν, διαφωνώ όμως με τις χρυσές λεπτομέρειες. Προφανώς δεν της άρεσε, γιατί δεν έχει ξαναδεί τέτοιο παπούτσι. Πού να το έχει ξαναδεί, πώς θα της αρέσει. Πολύ επιθετική. Δεν έχει ιδέα. Και επίσης θα συμφωνήσω σε ό,τι αφορά το παντελόνι, ότι δεν θα ήθελα να είναι σε αυτό το μήκος. Πιστεύω ότι κάποιο άλλο θα σου πήγαινε πολύ περισσότερο. Για την μπλούζα βέβαια, όλοι εντάξει. Δεν πιστεύω ότι θα είναι shopping star της εβδομάδας, γιατί νομίζω ότι οι υπόλοιπες κοπέλες θα αντιστούμε καλύτερα. Γεια σου, Βασιλική. Εγώ είμαι η Δανάη. Χάρηκα. Χαίρομαι και εγώ που σε γνωρίζω από κοντά. Και επίσης χαίρομαι που τα πρόλαβες όλα. Είσαι μια χαρά για πρωί. Απλά θα ήθελα λίγο το κραγιόν σου να είχε κάποιο Έντομα. Χρωματάκι. Η αλήθεια είναι ότι μόλις είδα το παλιτό από το κατάστημα δεν μου άρεσε και πολύ. Αλλά τώρα που το βλέπω από κοντά είναι πολύ εντυπωσιακό. Κάνει πολύ ωραία αντίθεση με τα μαλλιά σου που είναι μαύρα. Αν και δεν είναι στο χρώμα μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ πάνω σου από κοντά. Δεν της άρεσε το χρώμα, αυτό το χρώμα. Είναι υπέρσυγκλο. Δεν γίνεται να μην σου αρέσει. Ούτε τα παπούτσια μου πολύ αρέσουνε. Αλλά γενικά σαν σύνολο είναι πολύ ωραίο και μοδάτο. Δανάη μου, δεν σου άρεσαν τα παπούτσια μου. Τα δικά σου τα είδες. Πραγματικά όμως. Λυπήσου μας. Τα σκουλαρίκια σου επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να διαλέξεις. Και έχεις κάνει γενικά μια καλή επιλογή. Μια καλή εμφάνιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να μου άρεσε το παλιτό της, αλλά το σύνολο από μέσα δεν μου άρεσε καθόλου. Το zip culotte που ήταν κοντό της. Τη σκοντάνε τα πόπια και το μπλουζάκι ήταν πολύ απλό. Η Δανάη πιστεύω θα μου βάλει ένα 7, γιατί αν κρίνω από το γούστο της, δεν ξέρει να εκτιμάει το καλό γούστο. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Διαμαντούλα, στην οποία άρεσαν τα μαλλιά, ενθουσιάστηκε με το παλτό, αλλά είχε ενστάσεις για τα σκουλαρίκια, την μπλούζα και τη zip culotte. Τη Βασιλική έβαλα 6, γιατί δεν μου άρεσε το μπλουζάκι, zip culotte και τα παπούτσια που επέλεξε. Επόμενη Ανδρομάχη που συμφώνησε με την επιλογή του παλτό και του μακιγιάζ, αλλά δεν της άρεσε η zip culotte. Τη Βασιλική έβαλα 6, γιατί ενώ το παλτό ήταν ιδανικό για το θέμα, το από μέσα συνολάκι το θεώρησα αδιάφορο και δεν μου άρεσαν και χρυσές λεπτομέρειες στα παπούτσια. Τώρα θα βαθμολογήσει η Μαρία που βρήκε το παλτό και τα μαλλιά υπέροχα, αλλά ξύνησε με τα παπούτσια. Τη Βασιλική έβαλα 6, γιατί διαφωνώ με τα παπούτσια, το παντελόνι, το παλτό δεν με ξετρέλανε και θα ήθελα μία άλλη απόχρωση στο κραγιόν.
Και τέλος η Δανάη, στην οποία δεν άρεσε το χρώμα του παλτό ούτε τα παπούτσια, αλλά είχε καλά σχόλια για τα σκουλαρίκια. Στη Βασιλική έβαλα 6, γιατί δεν μου άρεσε το σύνολό της, εκτός από το παλτό, τα παπούτσια της, η τσάντα της και το κραγιόν. Δεν τόλμησε καν να την κοιτάξει. Α. Για πες, Βασιλική, νιώθεις μέλουσα shopping star? Είμαι σίγουρη ότι θα είμαι shopping star της εβδομάδας, δεν το πιστεύω απλά. Γιατί τώρα που είδα και τα υπόλοιπα κορίτσια της παικτριές μου, ναι. Πόσο κακόγουστες είναι και οι 4, καλές τα μάτα. Θα είμαι shopping star της εβδομάδας. Ούτε κρύο ούτε ζέστη για τη Βασιλική, που έβγαλε μέσα όρο 6 στα 10 και έτσι θα περιμένει μέχρι την Παρασκευή για να μάθει αν είναι η shopping star της εβδομάδας. Αύριο κάνει τα ψώνια της Διαμαντούλα, ενώ προς το παρόν η Βίκη Καγιά θα δώσει χρήσιμες στιλιστικές συμβουλές. Κορίτσια μου, μοδάτι με παλτό το πρωί. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλό, αλλά το απλό είναι πάντα και το πιο δύσκολο. Οπότε, αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε σε μια τέτοια εμφάνιση, τότε είναι καλό να επιλέξουμε μια ματιέρα που είναι διαφορετική. Καρό, μπουκλέ, χρώμα, ένα ρο παλτό, γιατί πρέπει να δεσπόζει το παλτό σε μια τέτοια εμφάνιση. Οπότε μην φοβηθείτε να είναι κάτι πιο εξαντρικ και κάτι το οποίο φοράτε ίσως και το βράδυ, αρκεί το μέσα κομμάτι του look σας να είναι απλό, καθημερινό και ήπιο. We rise with hope. Oh, 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 o